Γεια σε όλους πάλι από την Ταϊβάν μετά τα μεσάνυχτα Θα το κάνουμε κουμπί αυτό Ταϊβάν μετά τα μεσάνυχτα θα το σπάω. Ε, κάποια πραγματάκια θέλω να σας πω για το τι έρχεται ε, απλά πρέπει πρώτα να εξηγήσω κάποια βασικά πράγματα Co-Pilot Plus πολλοί ίσως δεν γνωρίζετε τι είναι αυτό Έδειξε το γνωρίζεις κάτι για μια βοήθεια τι βοήθεια ρε δεν ξέρω. βοήθεια από το σπίτι <laughs> το ξενοδοχείο Λοιπόν, τέλος, κατά το τέλος Μαΐου, του Μαΐου που πέρασε, η Microsoft ανακοίνωσε μια καινούδια κατεύθυνση πλέον που θα έχει για τα laptops. Και λέει ότι από εδώ και πέρα εγώ θέλω μια συγκεκριμένη κατηγορία laptop να ενσωματώνουν AI. Ακούμε παντού το Artificial Intelligence. Πραγματικά έχω βαρεθεί πια. Πότε θα ακούσω το artificial Βλακία, δεν ξέρω πια, δηλαδή μου την έχει δώσει στα, στα, νεύρα. Παντού, όπου ακούσεις, όποιον ακούσεις, AI και AI και AI, ούτε με το VR δεν γινόταν αυτό. Τέλος πάντων, ε, η Microsoft λέει, εγώ θέλω ε, να φτιάξω πια λαπτοπάκια, τα οποία θα είναι ειδικά για AI σκοπούς, δηλαδή για να κάνετε εφαρμογές AI, για να είστε στο chat GPT, για να έχετε το φώτο με τις καινούργιες λειτουργίες και όλα αυτά και κάποιε προδιαγραφέ για τα συγκεκριμένα λάπτοπ. Λέει, εγώ θα κυκλοφορήσω ένα καινούργιο λειτουργικό σύστημα, θα εκμεταλλεύεται στο έπακρο το AI, αλλά θέλω κάποιε συγκεκριμένε προδιαγραφέ. Μια από αυτέ είναι να ενσωματώνει ένα NPU. NPU είναι Neural Processing Unit. Η Edge μεταξύ κοντεύει να κατακυλήσει πάνω στο κόμμα. όσο πάει, πάει, και πιο πίσω, έτσι. Χύνεται σαν την πετσέτα κάτω εδώ πέρα. Τέλο πάντων. Τι σου πάω. Ε, όταν ανακοίνωσε ε, η Microsoft τις προγραφές για τα AI, ε, το Copilot Plus, τέλος πάντων, λαπτοπάκια, μέχρι τότε είχε ανακοινωθεί μόνο ο Qualcomm Snapdragon X επεξεργαστής, ο οποίος πληρώσε αυτές τις προγραφές. Οι προγραφές συγκεκριμένα που θέλει η Microsoft, από τα laptop, από το hardware δηλαδή, το υλικό, είναι 40 Plus Top, Uh, trillion operations per second NPU, δηλαδή μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό NPU. Η προηγούμενη σειρά uh, επεξεργαστών της Intel, η αντίστοιχη Meteor Lake, είχαν μόνο 10 tops. Για να φανταστείτε τώρα γιατί μιλάμε, να χρησιμοποιούν ένα NPU φυσικά μαζί με το CPU και το GPU. Τι γίνεται, για να εκτελέσουν uh, AI τόσο το CPU όσο και το GPU. Θέλουν καταναλώνουν πάρα πάρα πολύ ενέργεια. Δεν είναι αποδοτικό να έχεις το CPU και ειδικότερα το GPU να ε, το χρησιμοποιείς σε AI. Δεν είναι καθόλου αποδοτικό και πάρα πολύ ενέργεια, οπότε το καλύτερο που έχει να κάνεις είναι να έχεις ένα ξεχωριστό προσέσορα, ειδικά για αυτή τη δουλειά, το οποίο το ονομάζουμε NPU. Ε, επίσης λέει η Microsoft, θέλω το AI, το συγκεκριμένο Co-Pilot Plus, θα τρέχει μόνο σε laptop, δεν το θέλω σε PC desktop. Mm -hmm. Μην με ρωτάτε. Είδε, με ρώτησε η Έρη. Παιδιά, μην με ρωτάτε γιατί. Δεν ξέρω το γιατί. Ε, τώρα, ε, ανακοίνωσαν και βγάλανε λαπτοπάκια αντίστοιχα η Acer, η Asus, η Dell, HP, Lenovo, Microsoft, Samsung. Τιμέ ξεκινάνε από τα 1000 δολάρια. Το Copilot Assistant. Ε, θυμάστε το βοηθό, την κορτάνα που υπήρχε. Είδε που σου παγώ για το βοηθό. Ε, ναι, η κορτάνα που υπήρχε. Ε, στα office, όλα αυτά. Γενικά ο βοηθό μου πήγε στα Windows. Λάκια. Καταργήθηκε. Υπάρχει στο χείλο όμω η κοτάνα. Την κατάργησε και έφερε το Copilot Assistant. Copilot, δηλαδή πετάμε παρέα. Τέλο πάντων, πετάμε παρέα. Έχει κάποιε ε, χρήσεις χρήσει τώρα ε, για το NPU η Microsoft στα καινούργια, τα ανανεωμένα Windows που έχει βγάλει το πιο σημαντικό ποιο είναι το πού παίζεται όλο το παιχνίδι. Υπάρχει ένα AI feature των καινούριων Windows, το οποίο είναι πραγματικά, παιδιά, ένα ολόκληρο δράμα για το security. Δηλαδή, τα έχει κάνει η Microsoft εντελώς, εντελώς μαντάρα. Λέγεται Recall. Τι κάνει το Recall feature, λοιπόν. Κάδες εσύ και πληκτολογείς τον υπολογιστή σου, εντάξει. Ε μιλά με κανένα κομμενίτσα, ξέρω εγώ, ε, βάζει τον αριθμό τη πιστοτική σου κάρτα να αγοράσει κάτι, ε, μοιράζει τα μυστικά τη δουλειά με κανέναν άλλον. <laughs> Δεν ξέρω, το οτιδήποτε. Αυτό το recall βγάζει screenshots. Τι? Βγάζει screenshots. Από την επιφάνεια δηλαδή, ό,τι κάνει, τα βάζει τα screenshots και τι κάνει, πάει και τα αποθηκεύει σε έναν φάκελο των Windows. Γιατί? Γιατί λέει, αν χρειαστεί κάτι, να μπορεί εύκολα να τρέξει, να ψάξει να το βρει. Δηλαδή, τι μαλακία εγώ, πώ έβρισα εγώ το συγκεκριμένο πριν από 10 μέρε ή 15, τι πιστοτική κάρτα χρησιμοποίησα πριν τότε. Η Microsoft θεωρεί ότι εγώ αυτό το πράγμα θέλω να το ξέρω και να το ψάξω να το δω. Τι γίνεται όμω, αν ένα χακερά μπει μέσα στο φάκελο το συγκεκριμένο των Windows ή ένα spam, ε, ε, συγγνώμη, ένα spyware πρόγραμμα, ένα ransomware, οτιδήποτε μπει μέσα και σα τα υποκλέψω αυτέ τι πληροφορίε. Εγώ να σε πάω λίγο πιο νωρίς. Τι γίνεται δηλαδή εκεί Για φανταστείτε δηλαδή να έχει έναν σπιούνο. Να έχει πραγματικά έναν σπιούνο μέσα στην υπολογιστή σου. Και το πιο καλό δεν σα το είπα. Ότι αυτό το συγκεκριμένο το recall του feature των Windows που θα τρέχουν τα Copilot και όλα αυτά είναι ενεργοποιημένο από μαμά. Δηλαδή με το που θα εγκαταστήσει τα καινούργια Windows αυτό ο σπιούνο είναι ενεργοποιημένο. Παιδιά, ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ ποια σοβαρή εταιρεία κάνει τέτοιες μαλακίες. Δηλαδή έχω ακούσει στην ιστορία μου, δηλαδή ε, είμαι από το 80 και βάλε, μέσα στους 80 και κάτι, 85, 86. Τέτοια μαλακία ηλικινά δεν έχω ξανακούσει να έχεις ένα σπιουνό, παλιά τουλάχιστον ξέρω ότι υπήρχαν τέτοια προγραμματάκια, keyloggers, όλα αυτά που κατάγραφαν το τι έκανες και όλα αυτά για να τα στέλνουν τα παίρνουν χακεράτς. Τώρα δεν χρειάζεται το χακεράτς να κάνει τίποτα, τα έχει κάνει όλα η Microsoft για αυτόν. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να καταφέρει με έναν τρόπο να μπει μες στον υπολογιστή σου, να πάει στον αντίστοιχο φάκελο και θα βλέπει από την αρχή που το έχει συνεργοποιήσει το feature τι έκανες. Ε, Μιλάμε ε, για τελή βλακία. Έλα, δησύνω, πες, τι, 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 Όλα αυτά τα Μίλα πιο δυνατά γιατί δεν ξέρω πώ σε πιάνει. Όλα αυτά πιάνε. τα, screen screenshot, τι μνήμη θα κρατάνε. Ε, προφανώ θα σώζει με έναν τρόπο να είναι να μην χρειάζεται Όπως τελή μνήμη. Δεν είναι αρη Άρη, άμα δουλεύει 10-12 ώρε τη μέρα. Δεν ξέρει. Ε, δεν είναι υπολογιστέ όπω ήταν οι παλιά που ήταν περιορισμένοι. Μπορεί να είσαι ένα SSD, λέει το Co-Pilot Plus, π.χ. πρέπει να είσαι SSD τουλάχιστον 256 GB. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πε ότι ανανεώνονται, πε ότι τα σώζει με ένα τρόπο το οποίο ε, είναι πιο αποδοτικό. Όπω και να έχει, εγώ και μόνο που ακούω αυτό το feature, σώζει screenshots και πρόσεξε, ποια, ποιο είναι το θέμα τώρα. Σώζει τα screenshots και λέει δεν κάνει μπλερ σε ευαίσθητε πληροφορίε. Π.χ., εσύ ε, πληκτολογεί το κωδικό τη κάρτα, ε, τη κάρτα και όλα αυτά, δεν το κάνει μπλε. Δεν Αν δεν υπάρχει. τότε το AI που χρησιμοποιείται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή. Ε, εγώ πρέπει να πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να λέμε artificial id... <laughs> Δεν ξέρω, βλακεία. Δηλαδή δεν μου βγαίνει αυτό. Όπω και λέει η Ερή, το AI υποτίθεται να κάνει τη ζωή μα πιο εύκολη. Το θέμα είναι ότι ε, κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να σκέφτονται το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά το AI. Είχα μια κουβέντα σήμερα με έναν παλιό φίλο και του έλεγα ότι ξέρεις τώρα με το AI θα δουν μεγάλες αλλαγές. Ας πούμε εγώ πιστεύω ότι θα πουληθεί πολλοί κόσμος, δυστυχώς πολλοί κόσμος θα χάσει τη δουλειά του γιατί θα μπει το AI μέσα, π.χ. database analyst πια. Παιδιά δεν χρειάζονται. Θα βάζει το AI, θα τρέχει τα πάντα, θα τα κάνει όλα. Και μου λέει αυτό, επειδή είναι λίγο παλιά σχολή, ο συγκεκριμένο βέβαια έχει πολλή εμπειρία, μου λέει: Εγώ λέει, δεν πιστεύω ότι κάποια εταιρεία θα πωλήσει κόσμο. Καταρχά, λέει: Δεν θα το δειχτεί, θα προσπαθήσει ο ίδιο ο κόσμο να μπλοκάρει τη χρήση του AI. Βέβαια, καλή τύχη τώρα σε αυτό. Και κατά δεύτερον, λέει: Θα δημιουργούν πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Αν αρχίζει και διώχνει κόσμο δεξιά και αριστερά και όλα αυτά, και μειώνει ο κόσμο και μειώνει και βλέπει ότι ο κόσμο απειλείται από το AI, κάποια στιγμή θα τη δράσει όλο αυτό ο κόσμο. Θα μου πει: Όταν αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει. Έχει βγάλει ο Elon Musk ένα άρθρο. Μία πιο δυνατά. Διά... Έχει βγάλει ο Elon Musk ένα άρθρο που το διάβασα πρόσφατα. Ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή, ε, όταν εσείς βλέπετε ότι χάνεις τη δουλειά σου από το AI... Είναι αναπόφευκτο. Ε, κά... Δυστυχώς, παιδιά, δυστυχώς, κάποιοι τομείς, δηλαδή τώρα όλοι λέμε «Α, AI, γιατί, γιατί...» Δάσκαλοι θα πίνουν ναι. με ζωντανή Ξέρετε, λένε καθηγητές. τώρα. Γιατί λέει τώρα, Α, AI, βάζω τη φάτσα μου και κάνω. Είδα τι προάλλε, βγάλανε ένα βίντεο στο YouTube με τον Elon Musk και καλά να προωθεί κάποια bitcoins ή κάποια τέτοια. Κάποια συγκεκριμένα, συγγνώμη, κρυπτονομίσματα. Και έγινε χαμό. Αυτό ήταν φτιαγμένο από AI. Όλα αυτά που γίνονται κάποια στιγμή θα γυρίσουν boomerang. Να μου πει να μείνουμε πίσω στην τεχνολογία, να μην προχωρήσουμε το artificial intelligence. Να το προχωρήσουμε, αλλά για μένα θα πρέπει να μπουν κάποια, ε, κάποιες δικλίδες ασφαλείας. Να πούμε το χρησιμοποιούμε, εκεί το γι' αυτό πρόβλημα. δεν το χρησιμοποιούμε εκεί. εκεί το, το θέμα είναι ποιος θα τις βγάλει αυτές τις δικλίδες ασφαλείας. Και να σας πω κάτι, όπως ε, κάποιοι, οποιαδήποτε καινούργια τεχνολογία έχει βγει, στην αρχή μας πήρε καιρό να ξεκιωθούν, μας πήρε καιρό να μάθουμε πώς θα τη χρησιμοποιούμε σωστά. Το θέμα είναι ότι το αναπόφευκτο είναι ότι κάποιες δουλειές δυστυχώς θα χαθούν λόγω artificial intelligence. Όπω είπε η Έδη, μπορεί να χαθούν οι δάσκαλοι, μπορεί να χαθούν. Βράδυ. Μπράβο. Τώρα πια, α πω κάτι. Θε να γράψει ένα κείμενο. Δηλαδή, έβγαλε μια θέση, α πούμε, ένα, το, ένα, site που δούλευε, το Tech Parab, για να ψάξει να βρει reviewers. Εντάξει. Ξέρετε τι βγήκε εκεί μετά από λίγο. Παιδιά, μη μου στέλνετε βιογραφικά ή κομμάτια το οποίο είναι φτιαγμένα από AI. Τι καναν θέλανε να γράψουν ένα βιογραφικό αυτοί, θέλανε να γράψουν, δεν είχαν ιδέα που θα το γράψουν το βιογραφικό, ε, μπαίναν μέσα στο chat GPT, ένα βιογραφικό για αυτό το πράγμα, γράψουν μου ένα demo κείμενο review για αυτό. Έχουμε φτάσει σε κάποια σημεία που δεν ξέρω ειλικρινά, δηλαδή αν θα υπάρχει ειλικρινά δημοσιογραφία ή θα φτιάχνονται όλα μέσω artificial intelligence. Πολλοί σας πάνω... έχουν φτιάξει ένα ε, τέτοιο. Πάντως, ε, αν γίνονται τέτοιες χοντράδες όπως έχει κάνει η Microsoft, ειλικρινά ε, βλέπω πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με το AI. Τώρα πάντων, πολλά είπαμε και εδώ να την πέσουμε για ύπνο, γιατί έχουμε και πολλά ραντιβουάβιο. Τα λέμε. Ωραία.